Καλημέρα ή καλησπέρα, αν προτιμάτε, σε όλους και όλες. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Όταν μου απίθυναν πρόσκληση να μιλήσω σήμερα στην εκδήλωση του TEDx με θέμα την Πανάκια, σκέφτηκα προφανώς ότι θα πρέπει να μιλήσω για κάποιο γλωσσικό ζήτημα. Δεδομένου ότι και η ίδια η λέξη Πανάκια πλέον είναι διεθνής όρος Πανασία στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, σκέφτηκα λοιπόν να πω δύο λόγια για τη δημιουργία του Διεθνούς Ιατρικού Λεξιλογίου στην Αρχαιότητα, το οποίο βλέπουμε κάποιον απόϊχο ακόμη και σήμερα με τους ελληνολατινικούς ιατρικούς όρους που είναι πάρα πολύ συχνοί. Η ιατρική, όπως και κάθε άλλη επιστήμη, διαθέτει δική της μεταγλώσσα ή με την ευρεία έννοια κοινωνιόλεκτο, προπαντός το δικό της τεχνικό επιστημονικό λεξιλόγιο. Εδώ πέρα σας παραπέμπω στην πολύ γνωστή αλλά συχνά παρερμηνευμένη φράση του Βίτκενστάιν, ότι τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου. Εδώ πέρα η γλώσσα λογίζεται ως μια υποκειμενική αντανάκλαση του κόσμου μας, όπως τον βλέπουμε απ' έξω και όχι εκ των ένδων. Η ανάπτυξη της ιατρικής ορολογίας ακολούθησε την ανάπτυξη της ίδιας της επιστήμης προφανώς, αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Δεν ήταν βέβαια πάντα γραμμική, ούτε αναγκαστικά εκπορευόταν από ένα και μοναδικό κέντρο την Ευρώπη. Βέβαια, για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρώπη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο ρόλος του ελληνορωμαϊκού κόσμου στην ανάπτυξη της ιατρικής, καθώς και της ορολογίας της, ήταν σημαντικός, παρόλο που πρώτον υπήρξε παρερμηνία σε κάποια ζητήματα ιατρικά στην αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα στο πώς λειτουργεί η κυκλοφορία του αίματος, αυτά τα ανακαλύψαμε αρκετά αργότερα. Και δεύτερον, πολλοί ελληνολατινικοί όροι της ιατρικής που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν έχουν δημιουργηθεί στην αρχαιότητα, αλλά από νεότερους επιστήμονες με βάση ελληνικό και λατινικό γλωσσικό υλικό. Πολλοί λοιπόν όροι της σύγχρονης ιατρικής είναι διεθνώς δομημένοι με βάση την ελληνική και τη λατινική γλώσσα, όπως λέξεις όπως επιληψία, επιλέψεις στα αγγλικά, dementia, που είναι από τα λατινικά, άνοια το λέμε στα ελληνικά, καρδιακός, cardiac, ίδημα, ιντίμα και το καθεξής. Βέβαια, πολλοί όροι είναι νεότεροι, τα λεγόμενα νεοκλασικά σύνθετα όταν είναι σύνθετα, λέξεις όπως σκλήρωσης, ψυχολογικός, σκληρώσης, psychological στα αγγλικά, η λέξη βακτήριο από το αρχαιολινικό βακτηρία, bacterium, το μικρόβιο, microbe, ορθοπαιδικός ή ορθοπαιδικός, ακόμα και σήμερα δεν έχουμε λύσει την ορθογραφία, orthopedic, η βιταμίνη, vitamin, γάστρο-ισοφαγικός, gastro-ισοφαγικός και ούτω καθεξής. Η ιατρική ορολογία, λοιπόν, σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας. Ξεκινάει από την αρχαιότητα, περνάει από το μεσαίωνα, στην αναγέννηση που έχουμε μεγάλες πρόοδους στην ιατρική και το διαφωτισμό φυσικά, και φτάνουμε στους νεότερους και τους σύγχρονους όρους. Σε επίπεδο ορολογίας, η σύγχρονη δυτική ιατρική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό λοιπόν σε ελληνολατινικούς όρους, μολονότι ως επιστήμη ιατρική με τη σημερινή έννοια διαμορφώθηκε εμπολής μετά την αναγέννηση. Το μοντέλο πάντως της ιατρικής ορολογίας ανάγεται εμπολής, αν και όχι αποκλειστικά, στην αρχαιότητα. Ας δούμε λοιπόν κάποια πράγματα πρώτα απ' όλα για την αρχαία ελληνική ιατρική και μετά για την λατινική ιατρική και την ελληνολατινική εν τέλει. Η αρχαία ελληνική ιατρική ορολογία ήταν προϊόν σταδιακής εξέλιξης. Η ίδια ιατρική εννοείται αρχικά ως τέχνη, είναι ένα επίθετο που προσδιορίζει τη λέξη τέχνη. Η ορολογία της αναπτύσσεται σταδιακά. Αρχικά τη βρίσκουμε ακόμα και σε ποιητικά έργα όπως στον Όμηρο. Αρχίζει κάπως να λαμβάνει χαρακτηριστικά η ορολογία πιο τεχνικά από τους Ίωνες φυσικούς φιλοσόφους του 6ου αιώνα π.Χ. και εξής. Φυσικά πρέπει να φτάσουμε στον Ιπποκράτη και τη σχολή των 5ου αιώνα π.Χ. και τον 4ου αιώνα π.Χ., όταν τίθενται οι πρώτες σοβαρές βάσεις για την αρχαία ελληνική ιατρική. Αρχικά οι ιατρικοί όροι προέρχονταν από απλές λέξεις του απλού λεξιλογίου, δεν είχαν απαραίτητα τεχνική σημασία. Βέβαια, σταδιακά απέκτησαν τεχνική σημασία αρκετές από αυτές. Σας θυμίζω πολύ απλά λέξεις όπως φάρμακον, που μπορεί να σημαίνει και φάρμακον που γιατρεύει και φαρμάκι, δηλητήριο. Η λέξη θεραπεύω ίδια προέρχεται από τη λέξη θεράπων, που σημαίνει υπηρέτης. Και είναι ουσιαστικό, δεν είναι μετοχή. Άρα είναι πάντα ο θεράπων ιατρός ή θεράπων ιατρός. Αντιθέτως με ό,τι γίνεται πολλές φορές στα νοσοκομεία. Κάποιες ήταν εξορισμού μέρος του ιατρικού λεξιλογίου, κάποιες λέξεις όπως νόσος, σε όλες τις μορφές, νόσος, νόσημα, πάθος, πάθημα, αρρωστία, ασθένεια, αρρώστημα, ίαση, οσένεια και ούτω καθεξής. Οι ίδιες οι λέξεις για το γιατρό, που υπάρχουν πολλές συνώνυμες λέξεις και ομόριζες λέξεις, ιατήρ, ιάτορ, ιατρός, καθώς και ομόριζές τους, ίαμα, ίασης, αυξάνονται σταδιακά. Το πολυτονικό μάλλον κάτι έχει πάθει εδώ πέρα στις διαφάνειες, αλλά νομίζω ότι είναι ευανάγνωστο. Η μυθολογία και η ποιήση λοιπόν συσχετίστηκαν νωρίς με την ιατρική σε επίπεδο ορολογίας. Τώρα ερχόμαστε και στο θέμα της ημερίδας σήμερα, της εκδήλωσης. Η Ακεσό, η γιατρεύτρα κυριολεκτικά, από το Ακαίωμα θεραπεύω, και η Πανάκια, αυτή που γιατρεύει τα πάντα. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε κάτι τέτοιο σε επίπεδο προσιγορικής λέξης, το γιατρικό που θεραπεύει τα πάντα, ήταν τα ονόματα των θυγατέρων του Θεού Ασκληπιού.
Επίσης, λέξεις ποιητικές αργότερα έλαβαν κάποιον τεχνικό χαρακτήρα σταδιακά, λέξεις όπως αλεξιφάρμακον, το αντίδοτο, δνοφερός που αρχικά σημαίνει σκοτεινός και αργότερα χρησιμοποιείται και στην ανατομία και σε άλλες περιπτώσεις ιατρικές. Με την Ιπποκρατική σχολή και αργότερα με τον Αριστοτέλη και τους επιγόνους, όπως ο Θεόφραστος, η ιατρική ορολογία αρχίζει και συστηματικοποιείται. Νέοι όροι μπορούν να προκύπτουν από σημασιολογική μεταβολή. Θυμίζω ότι η λέξη φρένε σήμερα, αρχικά στα αρχαία ελληνικά φρίν σημαίνει το διάφραγμα. Ξεχωρίζει τους πνεύμονες και την καρδιά από το υπόλοιπο μέρος παρακάτω. Αργότερα πέρι τη σημασία της καρδιάς, επειδή πίστευαν οι αρχαίοι ότι η καρδιά που ήταν κοντά στο διάφραγμα ήταν η έδρα των συναισθημάτων. Και στο τέλος πέρι τη σημασία του νου. Επίσης έχουμε νεολογισμούς όπως η λέξη εξάνθημα που είναι από το εξκιανθός, κάτι που φυτρώνει σαν λουλουδάκι, δηλαδή ένας εφημισμός για κάποια δερματική ή δερματικό πρόβλημα. Βασικοί γλωσσικοί μηχανισμοί γενικότερα για τους νέους όρους είναι η παραγωγή με την προσθήκη ειδικών παραγωγικών καταλήξεων και η σύνθεση, όπως είπαμε και πιο πριν. Οι Ρωμαίοι τώρα επηρεάστηκαν αρχικά από την αρχαία ελληνική ιατρική τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και ορολογίας. Σταδιακά, την αυτοκρατορική περίοδο, τους αιώνες μετά Χριστόν, βλέπουμε ότι αρχίζει και η λατινική ορολογία να αναπτύσσεται παράλληλα με την ελληνική. Δεν βασίζονται μόνο στους ελληνικούς ιατρικούς όρους. Τότε έχουμε γιατρούς όπως ο Γαλινός, ο Κέλσος και άλλοι. Φυσικά, πολλοί από αυτούς ήταν δίγλωσσοι, ίσως ελληνόφωνοι με μητρική γλώσσα και τα λατινικά ως δεύτερη ή αντιστρόφως, άρα γνώριζαν πολύ καλά και τα ελληνικά και τα λατινικά. Ενίοτε βρίσκουμε λατινικούς όρους να απαντούν διαζευτικά με τους ελληνικούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε φράσεις όπως collectiones sive αποστέματα, δηλαδή το λέει και στα λατινικά collectiones και το αποστήματα το ελληνικό. Κάτι το οποίο δεν μας εκπλήσει, αφού και σήμερα, για παράδειγμα, στα αγγλικά χρησιμοποιούν και αγγλικούς όρους όταν μιλούν στους ασθενείς για να τους καταλάβουν. Για παράδειγμα, η μαστογραφία συνήθως στα αγγλικά από έναν γιατρό σε μια ασθενή θα κατονομαστεί ως breast x-ray, αλλά επιστημονικά θα τη γράψω ως mammography από τα ελληνολατινικά. Η λατινική όρη δεν ήταν απαραίτητα μεταφράσεις κυριολεκτικές ή μη των ελληνικών όρων. Επίσης, δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνει κανείς τι είναι ιατρικός όρος απλώς και μόνο από τη μορφολογία της λέξης, αν είναι μια λέξη που θα μπορούσε να υπάρχει και στο καθημερινό λεξιλόγιο ή σε κάποιο άλλο τεχνικό λεξιλόγιο. Συχνά πάντως ξέρουμε ότι στα λατινικά είναι ιατρικοί όροι λέξεις που λήγουν σε καταλήξεις όπως ούλα, όπως το φίμπουλα που σημαίνει περώνει, σε όρ όπως ντόλορ πόνος που δείχνει σημεία συμπτώματα, σε τόριουμ για λέξεις που δηλώνουν ιατρικές προετοιμασίες ή βοηθήματα όπως αντιουτόριουμ που σημαίνει το φαρμακευτικό βοήθημα. Ορισμένες φορές κάποιοι λατινόφωνοι γιατροί, όπως ο Κέλσος που ήταν διάσημος γιατρός στην αρχαιότητα, στην ύστερη αρχαιότητα, μετέφραζαν στα λατινικά τον βασικό ελληνικό όρο, αλλά όχι τα υπόνοιμά του, όχι τους όρους οι οποίοι δηλώνουν επιμέρους φαινόμενα του γενικότερου όρου του υπερονύμου. Για παράδειγμα, τα υπόνοιμα ήταν στα ελληνικά. Για παράδειγμα, η λέξη τέτανος μπορεί να μεταφραστεί ως rigor nervorum, αλλά οι διάφορες μορφές που παίρνει ο τέτανος παραμένουν στα ελληνικά. Εμπροστότονος, οπισθότονος, τέτανος και ούτω καθεξής. Επίσης, η λέξη θύσης μπορεί να μεταφραστεί ως τάμπες, αλλά οι επιμέρους μορφές της μπορούν να, ή οτιδήποτε αυτή θυρώσουν τη σχετίζεται με τη φθήση, μπορεί να είναι ατρόφια, καχέξια, βέρα φθήσης, πραγματική φθήσης και ούτω καθεξής. Σε αντίθεση πάντως με ό,τι θα περιμέναμε, η ελληνική κατάληξη ήτης, η οποία σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στο ιατρικό λεξιλόγιο διεθνώς για διάφορες ασθένειες, appendicitis και πάρα πολλές άλλες λέξεις, δεν είναι τόσο συχνή στο λατινικό λεξιλόγιο, κάτι το οποίο μας εκπλήσει, γιατί στα αρχαία ελληνικά ήταν πολύ συχνή αυτή η κατάληξη για να δηλώνει ασθένειες. Η γλωσσική μελέτη των έργων κάποιων λατινόφωνων γιατρών πάντως μας έχει δείξει τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει αρκετή δουλειά πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ότι πρώτον στη λατινική γλώσσα δημιουργούνταν λατινικοί ιατρικοί όροι πολλές φορές πάνω σε ελληνικό θέμα, κυρίως ρήματα. Υπήρχε μη σαφής διάκριση του λατινικού από το ελληνικό λεξιλόγιο προϊόντος του χρόνου. Αρχίζουν κάπως και ομογενοποιούνται τα δύο λεξιλόγια, δεν υπάρχει διάκριση σαφής. Η σύγκληση, ωστόσο, της ιατρικής ορολογίας μεταξύ των δύο γλωσσών, στα λατινικά και στα αρχαία ελληνικά, δεν συνεπάγεται μείωση των συνωνύμων ή των μεταφραστικών δανείων. Δεν σημαίνει ότι επειδή αρχίζει και γίνεται ελληνολατινικό το λεξιλόγιο, άρα διεθνές για εκείνη την εποχή, ότι δεν συνεχίζουν να μεταφράζουν ελληνικούς όρους στα λατινικά και το αντίστροφο. Συμπερασματικά, θα λέγουμε ότι η ανάπτυξη της ιατρικής ορολογίας στην αρχαιότητα δεν ήταν μια ευθεία εξέλιξη, αλλά αποτέλεσμα πολλαπλών γλωσσικών διεργασιών, μηχανισμών και πηγών. Η διάδοση της ιατρικής γνώσης αλλά και ορολογίας από τα αρχαία ελληνικά στα λατινικά χαρακτηρίζεται τόσο από απλή μίμηση, το προφανές παράδειγμα είναι ο δανεισμός λέξεων, από επιφύλαξη αλλά και δημιουργικότητα ταυτόχρονα, όπως είναι ο μεταφραστικός δανεισμός. Δεν το φέρνω από τα ελληνικά, αλλά το μεταφράζω στη δική μου γλώσσα, όπως σήμερα το multimedia πρωτοπώ πολύ μέσα. Αλλά φυσικά και από σταδιακή επιστημονική ισοτιμία των δύο γλωσσών, όπου βρίσκουμε να συνυπάρχουν οι όροι. Αυτό μας παραπέμπει στο προφανές, θα έλεγα, ότι η ιατρική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει φυλές ανθρώπους. Γιατί ο ρόλος της είναι κατά βάση πανανθρώπινος. Ευχαριστώ πολύ.